Καλημέρα, δώρα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Και να ξεκινήσουμε με ευχάριστη είδηση. Στην κορυφή του κόσμου βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Άννα Κορακάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αεροβόλο Πιστόλι 10 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής που διεξάγεται στη Νότια Κορέα. Παράλληλα, κέρδισε και το εισιτήριο για του Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο. Η μάχη για την ενίσχυση των εργαζομένων συνεχίζεται, τονίζει σε ανακοίνωσή του Μαξίμου, μετά την υπογραφή των τετράωρων πρώτων κλαδικών συμβάσεων. Αφορούν περίπου 75.000 εργαζόμενου, οι οποίοι θα δουν άμεσα αυξήσει στου μισθού του. Άλλε πέντε κλαδικέ συμβάσει θα υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε μέσω τη ΕΡΤ η Υπουργό Εργασία Εφιαχτσιόγλου. Σχολέ ελεύθερη πρόσβαση χωρί πανελλαδικέ εξετάσει. Τέσσερι ομάδε προσανατολισμού, αναμόρφωση τη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, αλλαγέ στι εξετάσει για το Εθνικό Απολυτήριο, κοινωνιολογία αντί για λατινικά, κατάργηση των συντελεστών βαρύτητα είναι οι βασικέ παρεμβάσει στο σύστημα εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοίνωσε ο Υπουργό Παιδεία. Οι αλλαγέ θα ισχύσουν από το σχολικό έτο 2019-2020 νεα 24 ώρια απεργία μέχρι τι 6 το πρωί τη Τετάρτη αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Οι ναυτεργάτε ζητούν την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασία με αύξηση 5%, ενώ οι πλειοκτήτε αντιπροτείνουν αύξηση 2%. Στη Σμύρνη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργό Εξωτερικών Ικο Κοτζιά, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επανεγκατάσταση του Γενικού Προξενείου τη Ελλάδα. Όπω επισημαίνουν διπλωματικέ πηγέ, η συμβολική παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών τη Τουρκία, Μευλούτ Τσαβούσογλου, καθώ και η συνάντηση που αναμένεται να έχουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση τη αμοιβαία κατανόηση και τη επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών. Συνέχεια στην πολιτική διαμάχη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία για τον ρόλο του στενού συνεργάτη του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία Γρηγόρη Δημητριάδη στο σκάνδαλο τη Ενέργεια. Το Μαξίμου εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία για αποφυγή ουσιαστική απάντηση στα φλέγοντα ερωτήματα που προκύπτουν για τι σχέσει Γρηγοριάδη με τον Αριστίδη Φλόρο και το δίκτυο offshore που έστησε, μέσω του οποίου καταληστεύτηκε το ελληνικό δημόσιο, ανέφερε το Μαξίμου. Ο Αριστίδη Φλόρο διώχθηκε, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και αποφυλακίστηκε βάσει του νόμ Παρασκευόπουλου. Σχολίασε αξιωματική αντιπολίτευση. Υπήρξαν και δικαστικέ προεκτάσει στην υπόθεση Φλόρου με τον Κώστα Βαξεβάνη να μηνύει την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Οξύτατη ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντα λόγο για πρωτοφανή απόπειρα εκβιασμού των πολιτικών δυνάμεων του τόπου με σκοπό να επιβληθεί η φήμωση και ποινικοποίηση τη πολιτική ζωή. Αντιπαράθεση και για το Σκοπιανό, με αφορμή έγγραφο του 2008, που αποκάλυψαν τα Wikileaks. Τσίπρας, Καμένος και Κοντζιάς ικανοποίησαν όσα διαχρονικά ζητούσαν τα Σκόπια, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία ακόμα και σήμερα υιοθετεί τις απατηλές διαβεβαιώσεις του κυρίου Γκρουεύσκη, δείχνει πως συμπορεύεται με τον άνθρωπο που διεκδικούσε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός, απάντησε ο Νίκος Κοντζιάς. Και να κλείσουμε με λίγα λόγια για τον καιρό. Ανωδική, συγγνώμη, για τον καιρό, να πάμε στον καιρό. Έθριος θα είναι γενικά ο καιρό σήμερα. Τοπικέ βροχέ θα εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά τη μεσηβρινέ και απογευματινέ ώρε. Η άνεμη θα πνέουν βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έω 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία από 23 έω 36 βαθμού. Πρόσκευρε τοπικέ νεφό στη Θεσσαλονίκη με 19 έω 33 βαθμού Κελσίου. Δώρα.